Μάχη με τις φλόγες για σχεδόν 3-24 ώρα έδωσαν άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος του Βόλου, προκειμένου να θέσουν τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Μαγνησίας υπό έλεγχο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησαν οι πυροσβέστες ήταν αντίξουες, ωστόσο πάλεψαν στεναρά και κατέσβησαν τις φωτιές. Το πυροσβεστικό σώμα θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής του στην πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου. Σε όλο το εύρος αντιπυρικής περιόδου, όπως και σε κάθε στιγμή, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε γρήγορη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οτιδήποτε προκύψει και να είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή στις πυρκαγιές, μικρές και μεγάλες. Μεγάλη, όπως είχαμε και στη Μαγνησία πριν από λίγο καιρό, μια δύσκολη φωτιά, δύσκολο έργο, μεγάλη προσπάθεια από όλους τους άνδρες, τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, με οχήματα από την περιοχή μας και από άλλες περιοχές και νέα μέσα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να την περιορίσουμε μέσα σε 2-2,5 ημέρες. Η προσπάθεια και η γρήγορση συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος. Φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης. Το ζητούμενο είναι να δίνουμε έμφαση πάντα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και στην πρόληψη, αλλά και μεγάλη προσπάθεια να γίνεται όπως και γίνεται στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Οπότε με το ίδιο. Με την ίδια προσήλωση και την επόμενη περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στις φωτιές και στην προστασία του πολίτη, της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Μαγνησίας, η επιχείρηση κατάσβεσης, η ετοιμότητα αλλά και η πρόληψη ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης στην πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.